Σε μια απόφαση βόμβα για όλους οι βασιούχους, προχώρησε η ολομέλεια του ληκτικού συνεδρίου και κλεισμένων των θυρών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισε ομόφωνα ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων και η μονιμοποίηση των συμβασιούχων των ΟΤΑ είναι αντισταγματικές. Από την πλευρά μας περιμένουμε να δούμε την απόφαση, το σκεπτικό της, έτσι, το περιεχόμενό της, να δούμε ποιους αφορά, ποια χρονικά διαστήματα, για να μπορέσουμε μετά να τοποθετηθούμε επί της αποφάσεως. Θέλω να πω ότι αυτό που, το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι δεν μπορεί μια αντισταγματικότητα ενός νόμου, μιας παράτασης σύμβασης εργαζομένου να κρίνεται με 17-14. Τελικά ποιοι είναι με το Σύνταγμα και ποιοι δεν είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι 31-0 για παράδειγμα. Έτσι κάτι ανάλογο συνέβη και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί, να αναλάβει όλες εκείνες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να δώσει μία λύση σε αυτές τις παρατάσεις συμβάσεων των εργαζομένων, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η ιστορία, οι άνθρωποι αυτοί δεν φταίνουν σε τίποτα, εργάζονται, έχουν φτάσει στο σημείο να μην αμείβονται, να μην πληρώνονται, έτσι σε μία χώρα όπου όποιος εργάζεται θα πρέπει να πληρώνεται. Η κυβέρνηση πλέον από το ελεκτικό συνέδριο έχει αποφανθεί. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει όλες εκείνες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου αποφάνθηκε ότι τα εντάλματα πληρωμών των συμβασιούχων δεν μπορούν να εγκριθούν, αλλά και οι εργαζόμενοι πρέπει να επιστρέψουν τους μισθούς που έλαβαν όλο το διάστημα της παράτασης των συμβάσεών τους. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η πρόθεση του Υπουργείου ήταν να λύσει το πρόβλημα, γιατί είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Εδώ βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης εναντιώθηκαν σφόδρα και ο καθένας σας εκτιμήσει τη συμπεριφορά του κόμματος αυτού αλλά και των υπολείπων κομμάτων. Έχουμε την δέσμευση του Υπουργού ότι υπάρχει έτοιμο νομοθέτημα που θα ρυθμίζει το ζήτημα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Θα συζητήσουμε με το αρμόδιο Υπουργείο και πιστεύω ότι σύντομα θα έρθει στη Βουλή το καινούργιο νομοθέτημα που θα λύνει το πρόβλημα.